Καλημέρα σας συναδέλφες και συνάδελφοι, καλημέρα κύριε Γενική Γραμματέα. Λέγομαι Δημήτρης Αδωνίου, είμαι Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του ΕΚΠΑ, είμαι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης είμαι απολυμμένος και διακόμενος από το Πανεπιστήμιο από τον Ιούλιο και μετά. Δεν θα σας κουράσω πολύ και δεν θέλω ούτως ή άλλως να αναλωθώ και στη δικιά μου περίπτωση, η οποία ούτως ή άλλως είναι γνωστή. Ξέρετε ότι 12 Δευτέρου έγινε μια κινητοποίηση, η συμβολική διαμαρτυρία ενάντια στις τηλεξετάσεις, που για μας είναι ένας επεξεργαστικός μηχανισμός ενάντια στις κινητοποίησεις των φοιτητικών συλλόγων. Εκείνη η κινητοποίηση οδήγησε στην πρώτη μου απόλυση, η οποία κερδίθηκε, δώσαμε μια μάχη η οποία κερδίθηκε και έγινε επαναπρόσληψη στην ουσία στις αρχές του Μαΐου. Αλλά τα δημοσιεύματα και οι πιέσεις από τα μέσα επανήλθαν προς το τέλος Μαΐου για να καταλήξω και πάλι απολυμμένος για δεύτερη φορά, χωρίς καμία προειδοποίηση και χωρίς καμία φυσικά συνομιλία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών εκείνη την περίοδο. Η δικιά μου απόλυση μες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν είναι η μοναδική. Μπορεί το Πανεπιστήμιο να έχει μια πρωτιά και αναπολύδη συνδικαλιστή, μέλος δευτεροβάθμιου οργάνου που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία, αλλά έχουμε διαρκώς απολύσεις εδώ μέσα. Να θυμίσω ότι πρόσφατα είχαμε απόλυση καθαρίστριας εργολαβική Εγκύου, για την οποία δώσαμε μάχη για να επιστρέψει πίσω. Έχουμε πρόσφατα όμως και απόλυση καθαρίστριας κατευθείαν από τον ειδικό λογαριασμό του και από τον ΕΛΚΙ και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, η οποία ακόμα δεν έχει επιστρέψει πίσω. Η οποία επίσης παρεπιπτόντως είναι και μέλος του ΔΟΥΣΟΥ, του κλαδικού των καθαριστριών. Μας έχουν κατηγορήσει για διάφορα, μας έχουν κατηγορήσει για τις φημίσεις και τα λοιπά. Να μην αναλωθώ και σε αυτό. Ξέρετε πολύ καλά τι αγώνα και πόνο δίνουν αυτή τη στιγμή μέσα στο Πανεπιστήμιο οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες σε κάθε κλάδο και τομέα, οι φοιτητές και οι φοιτητρίες με τους αγώνες τους, για αυτό το Πανεπιστήμιο το οποίο πέφτει στην κυριολεξία στα κεφάλια μας. Με κάθε τρόπο. Γιατί όμως έχουμε φτάσει μέχρι εδώ? Έχουμε δύο δεδομένα. Είναι ξεκάθαρο, καταρχήν, ότι υπάρχει στόχος να εμπορευματοποιηθεί και να ιδιωτικοποιηθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό για να γίνει γίνεται με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι η υποβάθμιση. Να πούμε, ας πούμε, πόσο χάλια είναι το πανεπιστήμιο για να αρχίσουμε να το ξεπουλάμε κομμάτι-κομμάτι, φτερό-φτερό στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ο άλλος τρόπος είναι η καταστολή. Γιατί δημόσιο πανεπιστήμιο χωρίς καταστολή δεν αλλάζει. Και σε αυτό το άγριο καπιταλιστικό μοντέλο, στο οποίο εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή στο δημόσιο χώρο γενικά, δεν υπάρχει χώρος για ένα πανεπιστήμιο, στο οποίο υπάρχει παραγωγή πολιτικού λόγου, πολιτικών ζημώσεων και φυσικά δεν υπάρχει χώρος για οποιαδήποτε διαμαρτυρία. Μόνο η εικόνα μετράει για αυτούς. Δεν μετράει να βγαίνει η σαπίλα που υπάρχει μέσα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Έτσι, έχουμε ξεκινήσει ένα μεγάλο πείραμα πειθάρχησης, το οποίο ξεκίνησε από τα μνημόνια μεν και από τον COVID, αλλά πλέον έχει περάσει και μέσα στο Πανεπιστήμιο από πολύ συγκεκριμένους τρόπους. Έχουμε επί της ουσίας την Πανεπιστημιακή Αστυνομία, η οποία μπορεί να μην πέρασε, αλλά μας άφησε τις μονάδες ασφάλειας, οι οποίες στελεχώνονται και υπάρχουν και λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Έχουμε την αξιολόγηση, είτε αυτή είναι αξιολόγηση των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών κτλ., είτε είναι αξιολόγηση του ίδιου του προσωπικού, το οποίο και αυτό είναι ένα καθεστώς το οποίο προσπαθεί να πειθαρχήσει και να τρομοκρατήσει τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες. Έχουμε φυσικά αύξηση της ελαστικοποίησης των σχέσεων εργασίας, το οποίο είναι μέτρο πειθάρχησης και καταστολής. Ένας εργαζόμενος και μία εργαζόμενη, οι οποίοι βρίσκονται συνεχώς με μία αγωνία για το αν θα έχουν σύμβαση την επόμενη μέρα, για μία αγωνία του εάν μιλήσουν και πούν οτιδήποτε, απολύονται με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς να βρεθούν καν σε μία διαδικασία ούτε διαπραγμάτευσης, ούτε συνομιλίας με το πανεπιστήμιο ή με τον εργοδότη, τέλος πάντων, ας πούμε. Προφανώς πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτός ο άνθρωπος. Λειτουργεί μόνο με το σκεμμένο κεφάλι. Δεν υπάρχουν μεγαλύτερα βαρύδια από τα βαρύδια που έχει ένας συμβασιούχος και μία συμβασιούχος ως εργαζόμενη για το πώς μπορεί και αν μπορεί να αντιδράσει. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και τιμωρητική διαδικασία πλέον για οποιοδήποτε συμβασιούχο τολμάει και πάει στα δικαστήρια να απαιτήσει αυτό που είναι στην ουσία νόμιμο και δίκαιο, να συνεχίσει να εργάζεται με αορίστου χρόνο σύμβαση. Τους κόβουν μισθούς, δεν εξελίσσονται για όσο καιρό βρίσκονται στα δικαστήρια. Είναι φανερό γενικότερα που βρισκόμαστε κάτω από μια επίθεση συνδικαλιστικών, μηχανής παραγωγής συνδικαλιστικών διώξεων σε κάθε επίπεδο. Έτσι, έχουμε πειθαρχικά τα οποία έχουν ξεκινήσει ήδη να τρέχουν μέσα στις διάφορες σχολές στα πανεπιστήμια, πειθαρχικά φοιτητών και φοιτητριών. Στο ΕΜΟΥ που είχαμε πρόσφατα άλλο ένα κρούσμα πριν από δύο μέρες. Έχουμε διώξεις οι οποίες και απολύσεις οι οποίες είναι φρονηματικές, πολιτικές για συνδικαλιστική δράση και δίωξη. Έχουμε κατά παραγγελία τιμωρίες, οι οποίες έρχονται κατευθείαν από το μηδιακό σύστημα το οποίο έχει στήσει αυτή τη στιγμή το κράτος και η κυβέρνηση εναντίον μας.
Γιατί επί της ουσίας η κυβέρνηση και το κράτος ορίζουν πλέον μηντιακά τι είναι ανεκτό και τι όχι. Και διαμαρτυρίες και παρεμβάσεις και δράσεις που έχουν έμπρακτο αποτέλεσμα καρατομούνται με κάθε τρόπο και δέχονται την απόλυτη εκδικητικότητα του κράτους με όλο το πλαστάσιο. Ένα πλαστάσιο το οποίο περιλαμβάνει νέες διατάξεις στον ποινικό κώδικα, ο οποίος για άλλη μια φορά το τροποποιείται και για άλλη μια φορά κινδυνεύουμε να βρισκόμαστε φυλακή επειδή πάμε σε μια πορεία. Η πολιτική πλέον δεν βασίζεται σε αυτά τα γεγονότα και προκειμένου για να πείσουν για τις αποφάσεις, τις πράξεις και τους νόμους που έχουν, που θέλουν να περάσουν, επιστρατεύουν δίθεν αισθήσεις, σημειολογικές εκτιμήσεις, το κλίμα της κοινωνίας, τις σιωπηλές μάζες, η βουβός πόνος που έλεγε και ο Καραμαλής τότε για τα θύματα των Τεμπών. Επιβάλλονται άτυπα και άγραφα ιδιώνυμα με συνοπτικές διαδικασίες και στείνονται δημόσιες αρένες. Αρνούνται να συμβιβαστούν και αρνούνται να διαπραγματευτούν. Και καρατομούν τα δικαιώματά μας και μας λένε πως δεν μπορούμε να διαμαρτυρόμαστε έξω από τα στενά πλαίσια που αυτοί ορίζουν, ειδικά για ψηφισμένους νόμους. Το είπε η Υπουργός, η κυρία Κεραμέως αυτό. Έχουμε εισαγγελικές παραγγελίες για κάθε μορφή ανυπακοής. Έχουμε ΕΔΕ, έχουμε απολύσεις. Ο χώρος της παιδείας δέχεται ειδικά μια ιδιαίτερη επίθεση. Έχουμε αυτή τη στιγμή συναδέλφους και συναδέλφες στον χώρο της πρωτοβάθμιας, οι οποίοι βρίσκονται στα πειθαρχικά και τους καλούν με το ερώτημα της δυνητικής αργίας ή της απόλυσης, γιατί είπαμε και συμβασίου είμαστε σε αυτή την ιστορία, και ετοιμάζονται να πάνε σπίτι τους. Και έχουμε και δημόσιες απειλές και προσωπικές μηνύσεις για οτιδήποτε τολμάει και μιλάει κάποιος, ακόμα και αν καταθέτει ως μάρτυρας κάπου, τρώει μήνυση. Και οι οποίες γίνονται και πράξη. Έχουμε τον συνάδελφο το Βαϊνά αυτή τη στιγμή που τρέχει με μια τέτοια. Επί της ουσίας έχουμε μια κεντρική γραμμή του κράτους και της κυβέρνησης για μηδενική ανοχή. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι οι φορείς, είτε αυτοί είναι πρωτοβάθμια σωματεία, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, η ΑΔΔ, η ΓΣΕ, τα κόμματα και οι πολιτικοί χώροι οι οποίοι βρίσκονται με τη σωστή πλευρά, ας το πούμε έτσι, θα πρέπει συντονισμένα να αναδείξουμε το σοβαρότατο ζήτημα των συνδικαλιστικών και πολιτικών διώξεων στην κοινωνία. Πρέπει να το επιβάλλουν επιτεκτικά στο λόγο τους, στις συναντήσεις τους με τις αρχές, στη Βουλή, αν γίνεται ακόμα. Γιατί η νέα κυβέρνηση, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας και το κράτος γενικότερα, γιατί το κράτος έχει συνέχεια και το λέμε συνέχεια αυτό, έτσι, προσπαθεί να δημιουργήσει συνεχώς νέα αυστηρά όρια του τι σημαίνει συνδικαλισμός, το τι σημαίνει δράση, το τι σημαίνει διαμαρτυρία και να τα επιβάλλει με ακραία καταστολή, με συλλήψεις, με απολύσεις, με οικονομική εξόντωση και τρομοκρατία. Και πρέπει οι φορείς συνολικά να αντιταχθούν απέναντι στον αυταρχισμό του κράτους. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αναβαθμίζει συνεχώς και αν εμείς υποχωρήσουμε και μείνουμε σιωπηλοί, το συνδικαλιστικό κίνημα θα γίνει αυτό που ονειρεύονταν πάντα το κράτος και κάθε κυβέρνηση. Μια αδύναμη γραφειοκρατία υπόγεια συνδιαλλαγής σε τους συμμέτερους. Σας ευχαριστώ πολύ.